Να πάμε τώρα στη Χαλκιδική. Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή το Δούκα, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, για να δούμε από το χαλκιδικηnews.gr, για να δούμε τι γίνεται τελικά με την ιστορία που είχαμε πει και εμείς νωρίτερα, μάλλον με την υπόθεση του να κηρυχθούν σε περιοχές έκτακτης ανάγκης τρεις δήμοι της Χαλκιδικής. Έχουμε κάτι νεότερο, Θοδωρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Χαλκιδική. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο, παρόλο που η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής ζήτησε τρεις δήμους του νομού, ο Δήμος Αριστοτέλη, ο Δήμος Πολυγύρου και ο Δήμος Ιθονίας, να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είμαστε εν αναμονή. Βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι τις προηγούμενες ημέρες η κατάσταση, ειδικά στο Δήμο Αριστοτέλη, ήταν τραγική. Δεδομένου ότι ο δρόμος που πήγαινε από τη Βαρβάρα προς την Ολυμπιάδα μέσω Κρανιάς κυριολεκτικά καταστράφηκε, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής και η Χήμαρη μαζί με το οδόστρωμα παρέσυραν και δύο διερχόμενα αυτοκίνητα που εκείνη την ώρα περνούσαν από το δρόμο. Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν έπαθαν τίποτα ιωτική, βγήκαν σώοι από τα αυτοκίνητά τους. Επίσης να σας πω ότι στην Ιερισσό, στη Μεγάλη Παναγία και στο Παλαιοχώρι πλημμύρισαν σπίτια και βιοτεχνικοί χώροι. Είχαμε καταστροφές σε δίκτυα αποχέτευσης και ίδρυυσης και φυσικά μεγάλες ζημιές σε αγροτικές περιοχές, σε καλλιέργειες της Βόρειας Χαλκιδικής. Τώρα, αυτό που ζητούν και οι κάτοικοι αλλά και οι δήμοι μέσω της περιφέρειας είναι να κηρυχθούν οι περιοχές αυτές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν συντομότερα γίνεται οι ζημιές αυτές. Είχαμε και την παρέμβαση δύο βουλευτών του ΚΚΕ, της κυρίας Ελένης Γερασιμίδου και του κυρίου Θεοδόση Κωνσταντινίδη, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους σε μια ερώτηση που κατέθεσαν στους υπουργούς εσωτερικών υποδομών, μεταφορών δικτύων, περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, ζητούν να γίνει άμεση καταγραφή των ζημιών, να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση όλων των καταστροφών και στο οδικό δίκτυο και στο αποκλειστικό και δίκτυο ίδρυυσης και επίσης να κατασκευαστούν τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που εντοπίστηκαν προβλήματα. Μάλιστα, Θοδωρή, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει τελικά. Γιατί και αν είχε δίκιο αντιπεριφερειά της Χαλκιδικής που είπε, μας είχε πει προχθές ότι είναι 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση και αυτό του έχει διδάξει ότι αν μη τι άλλο παίρνουν χρόνο αυτού του είδους οι διαδικασίες, ανεξάρτητα αν είναι τόσο πολύ σοβαρές. Παρά το γεγονός ότι στην Αθήνα είναι διαφορετικό, άμεσα αφορούσε το επίδομα στις οικογένειες. Η Αθήνα είναι κέντρο. Έτσι. Οπότε το κέντρο των αποφάσεων. Πρέπει να περιμένουμε. Συνήθως έτσι γίνεται. Και καλό θα ήταν τουλάχιστον οι υπηρεσίες της περιφέρειας ξέρουν και έχουν καταγράψει τι ακριβώς συνέβη στους δήμους αυτούς της Χαλκιδικής. Νομίζω ότι αν γίνει αυτό σύντομα και κηρυχθεί και ο νομός, μάλλον όχι ο νομός, οι δήμοι, οι τρεις δήμοι που σας προανέφερα, νομίζω θα είναι και πιο εύκολο για τους κατοίκους και όσους επλήγησαν να πάρουν τις ανάλογες αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές στα δίκτυα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.